Πάμε Ολλανδία. Πάμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε τον Μιχάλη Σπυριδάκη, ένα δικό μας παιδί. Έχει γεννηθεί βέβαια στην Ολλανδία, αλλά οι ρίζες του, η καταγωγή του είναι από την Μεσαρά, είναι από το καμιλάρι της Μεσαράς. Να τον καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, τι κάνουμε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια Μιχάλη. Πολλά. Εσένα φέτος βέβαια το Πάσχα ήταν το πιο ιδιαίτερο Πάσχα της ζωής σου. Μπορεί να μην ήσουν μαζί με την οικογένειά σου που σούβλιζε το αρνί στο καμιλάρι. Έκανες όμως επαγγελματικό ντεμπούτο στην Β' Εθνική της Ολλανδίας με την Go Ahead Eagles, την ομάδα σου. Πολύ σημαντική στιγμή για σένα. Ήταν αυτή μια δικαίωση των κόπων σου, να, μέσα σε λίγα χρόνια να ανέβεις τόσα σκαλιά στην ομάδα και να παίξεις στην πρώτη ομάδα της Go Ahead Eagles? Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ήταν μια αξέχαστη μέρα για μένα την Κυριακή. Ήταν τόση πολλή δουλειά που έχεις μέσα στη προπόνηση τώρα και κάθε μέρα. Και από... είναι το ωραίο για την ομάδα να δεις τώρα ένα παιδί που να ξεκινάει τόσο νωρίς από την ΚΑΠΑ 17 μέχρι τώρα που να είσαι στην πρώτη ομάδα. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή και για την ομάδα και για μένα τον ίδιο. Και πολύ σημαντικό βέβαια το ότι η ομάδα σου νίκησε αυτό το παιχνίδι με 5-1. Παίζατε απέναντι στην Χέλμοντ. Και μάλιστα, Μιχάλη, αγωνίζεσαι σε αυτή την περίοδο στην ομάδα, παίρνεις χρόνο συμμετοχής, κάνεις το επαγγελματικό σου ντεμπούτο, την ώρα που η ομάδα σου διεκδικεί άνοδο για να αγωνιστεί του χρόνου στην Eredivisie, εκεί που είναι οι άλλες ομάδες της Ολλανδίας, είναι ο Άγιαξ, είναι η Eindhoven, η Feyenoord. Είναι στόχος σου να αγωνιστείς με την Go Ahead Eagles στην Eredivisie? Σίγουρα είναι ένα στόχος. Είναι δύσκολος στόχος, να πω την αλήθεια. Έχουμε ακόμα 2 μάτς μέχρι να μπούμε στα play-offs. Μπορούμε να ανεβούμε ακόμα κατευθείαν στο Eredivisie, αλλά είναι λίγο, εξαρτάται λίγο και από τον αντίπαλο που είναι δεύτερος. Αλλά αν δεν μπορούμε σε αυτά τα 2 μάτς να περάσουμε, να πάμε μέσα στα play-offs. Έχουμε εκεί 3 μάτς, έχουμε εκεί την ευκαιρία και είμαι πολύ αισιόδοξος μπορεί να περάσουμε στο Eredivisie. Σας επηρεάζει, Μιχάλη, το γεγονός ότι, όπως και σε όλη την Ευρώπη, έτσι και στην Ολλανδία, δεν επιτρέπεται να μπαίνουν οπαδοί στις κερκίδες. Τα γήπεδα είναι άδεια. Σίγουρα και εσένα που είσαι πλέον ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Και μάλιστα και να κάνεις και τον ντεμπούτο σου σε άδειες κερκίδες. Έτσι θα ήθελες να υπάρχει κόσμος? Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πρώτα είχαν πει στην ομάδα ότι μπορεί να ερχόντουσαν φιλάθλους, γιατί θέλανε να κάνουν μια δοκιμή για να μπορούν να δουν για το χρόνο ή έτσι πειραματικά κάπως, πειραματικά να μπαίνουν, ναι, ένα ποσοστό. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ήταν από τους σκοπούς της ομάδας, επειδή η ομάδα αυτό ήθελα να το κάνουν πέρσι, επειδή η ομάδα τώρα είναι 100 χρόνια και ήθελα να κάνουν πέρσι ένα μεγάλο πάρτι, δηλαδή να σαν επετηρίδα, έτσι. Ναι. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά τότε ήρθε ο κορονοϊός και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Έτσι το αναβλήθηκαν. Τώρα το βάλανε για φέτος και ήταν έτοιμοι να το κάνουν, αλλά τελικά δεν το άφησαν να έρθουν με φιλάθλους, δυστυχώς. Ίσως να το συνδυάσετε λοιπόν αυτή τη γιορτή του χρόνου παίζοντας στην Α κατηγορία της Ολλανδίας. Νομίζω ότι αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Το λέτε έτσι? Ναι, έτσι, έτσι. Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι μεγάλος στόχος στην ομάδα. Να δείτε τώρα ότι είμαστε μια μικρή ομάδα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε στην αρχή σεζόν με μια νέα ομάδα, πολύ νέα, πολύ μικρή, δηλαδή πολύ νέοι παίχτες. Και να δεις τώρα σε θέση τώρα που είμαστε στην τρίτη θέση, κάναμε μια πολύ καλή δουλειά. Γιατί εμείς είχαμε σαν στόχο να μπούμε στα play-off, δηλαδή να μπούμε στην πρώτη οχτάδα και μετά να δούμε τι γίνει. Τώρα είμαστε πολύ κοντά και να ανεβούμε, κατευθείαν στο Eredivisie. Πολύ σημαντικό, δηλαδή, πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Εκεί τώρα, Μιχάλη, στην Ολλανδία, πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και εδώ από την Κρήτη είναι τώρα ο Γιώργος Γιακουμάκης. Έγραψε τη δική του ιστορία στην Ολλανδία ο Νίκος ο Μαχλάς. Νομίζω ότι εσύ νιώθεις έτσι ως Έλληνας ότι σε αγκαλιάζουν κάπως περισσότερο οι Ολλανδοί, γιατί πραγματικά η Ελλάδα για τους Έλληνες χορεύουν συρτάκι στα γήπεδα οι Ολλανδοί. Και αν τα γήπεδα στην Ολλανδία είναι πιο οικεία. Βέβαια. Κάτι πρέπει να συμβαίνει εκεί πέρα στην Ολλανδία. Για τους Έλληνες, για μίλησέ μας. Εντάξει, όπως βλέπετε τώρα ο Γιακουμάκης φέτος θα πάει πολύ καλά στη Φένλορ. Εξαρτάται τώρα η ομάδα η Φένλορ, τώρα δεν πάει τόσο πολύ καλά. Τώρα είναι
έτοιμοι να πέσουν τώρα, να σας το πω λίγο έτσι. Αλλά βλέπετε ότι οι Έλληνες στην Ολλανδία συγκεκριμένα τα πάνε πολύ καλά. Όπως τι λένε για το Γιακουμάκι, τι λένε για το Γιακουμάκι. Για το Γιακουμάκι λένε ότι τα πάει πολύ καλά. Δηλαδή να ακούσατε τις ιστορίες που είχαν τον Αύγουστο όταν τον πήρε η ΦΕΦΕΦΕ. Δεν τον ήξερε κανείς. Όλοι λέγανε εντάξει, είναι ένας επιθετικός, μπορεί να βάλει μερικά γκολ και μέχρι εκεί. Αλλά τελικά τα πάει πολύ καλά στη ΦΕΦΕΦΕ. Έβαλα πολλά γκολ και εντυπωσιάστηκα τώρα. Και βλέπετε τώρα ότι κάθε εβδομάδα, τώρα πιο λίγο, ή τώρα δεν βάζει τώρα γκολ, αλλά μόνο μια κάθε εβδομάδα μιλούσε για το Γιακουμάκι, πώς έβαζε τα γκολ, ή πώς μπορεί να πάρει ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα του ή στην Ολλανδία ή κάπου αλλού. Δηλαδή στην αρχή ήταν πολύ ήσυχα, αλλά όταν έβαζε τα γκολ, μιλούσαν πιο πολύ και οι δημοσιογράφοι γι' αυτό. Μιχάλη, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να παίξατε ένα παιχνίδι με τη Φέλο, κύπελο πρέπει να ήταν. Εσύ δεν αγωνίστηκε βέβαια, δεν είχε αγωνιστεί ακόμα τότε, έτσι. Καλά, δεν το θυμάμαι. Έπαιξε σωστά, η Φέλο σωστά με την Go Ahead Eagles κύπελο. Και ναι, η Φέλο σωστά, μάλιστα σωστά έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του κύπελου, έφτασε κοντά στον τελικό, έτσι. Σωστά, σωστά. Η ΦΕΦΕ έφτασε μέχρι τον ημιτελικό και εκεί χάσανε από την Βίτεσε, νομίζω. Ναι. Αλλά και εμείς παίξαμε τότε με την ΦΕΦΕ, σωστά, στο ναι κύπελο. Ναι. Εμείς να ευχηθούμε βέβαια και η ομάδα σου να ανέβει η Eredivisie και η Φέλο να μείνει του Γιώργου Γιακουμάκη. Ίσως να σας δούμε λοιπόν του χρόνου στο ίδιο γήπεδο να είστε αντίπαλοι, αν και ακούγεται ότι ο Γιακουμάκης δύσκολα θα μείνει στην Φέλο το καλοκαίρι. Νομίζω ότι θα κάνει την μεταγραφή, τη θέλει το παιδί. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία και για την Φέλο να βάλει κάποια εκατομμύρια στο ταμείο της Νίκο για να πουλήσει τον Γιακουμάκη. Ήταν να φύγει, πολλά είχαν ακουστεί μάλλον, ναι, σωστά. Εσύ, έτσι είναι, έτσι είναι. Και το Γενάρη ήταν να φύγει, τελικά έμεινε. Πιθανότητα νομίζω ότι θα φύγει το καλοκαίρι ο Γιακουμάκης. Εσύ, Μιχάλη, σίγουρα δεν σε είδαν οι δικοί σου στο ντεμπούτο. Ο πατέρας σου ήταν στο Καμιλάρι, εδώ στην Μεσαρά έκανε Πάσχα. Νομίζω η μητέρα σου είναι στην Ολλανδία τώρα, έτσι. Είναι από την Ολλανδία η μητέρα σου. Σωστά. Σωστά, σωστά. Τι σου είπαν οι δικοί σου εδώ, σε πήραν τηλέφωνο το Πάσχα. Η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ είναι στην Ακαδημία του Βλέπω τώρα ώρα. Ναι. Θα μιλήσουμε γιατί ο Μιχάλης αγωνίστηκε σε μικρότερη ηλικία, ναι, στην Ακαδημία του Τυμπακίου με προπονητή τον Γιάννη Νικολιδάκη. Έχουμε για το Στέλι το Χανιωτάκη εδώ από το Τυμπάκι. Ναι, ναι, το συζητήσαμε προηγουμένως με τον οπερατέρ μας, το Στέλι το Χανιωτάκη. Και μιλούσαμε για το ότι ο Μιχάλης Σπυριδάκης, ένα παιδί που αγωνίστηκε και στην Ακαδημία του Τυμπακίου. Ακαδημία του Τυμπακίου που έχει αναδείξει και άλλους ποδοσφαιριστές. Έχουμε φιλοξενήσει και τον Τίτο τον Κουντεντάκη που είναι τώρα επαγγελματίας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τι σου είπαν οι δικοί σου τώρα για τον ντεμπούτο, σίγουρα χάρηκαν, έτσι. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Όταν ήρθα μέσα από εισιτήρια, πήγα να κοιτάξω το τηλέφωνό μου και ήταν όλα με μηνύματα. Ήταν πολύ ωραία να το δει και όλοι μου στείλανε μηνύματα. Ήταν ωραία στιγμή και. Εντάξει, τώρα δυστυχώς δεν μπορούσα να το δουν ούτε από κοντά. Αλλά εντάξει, ήταν ωραία να βλέπεις τα μηνύματα ότι σε βλέπουν ακόμα. Δηλαδή, και να είσαι από μακριά, η οικογένειά σου σε βλέπει και οι φίλοι σου ακόμα σε βλέπουν. Και να είσαι από πολύ μακριά. Έτσι είναι. Και μια και μιλάμε, Μιχάλη, για οικογένεια, να πούμε ότι η οικογένειά σου έχει ποδοσφαιρική παράδοση. Η θείη σου, ο θείος ο Αλέκος ο Σπυριδάκης, ο θείος ο Γιώργος έπαιξαν μπάλα στο Τυμπάκι. Είσαι εσύ, είναι ο μικρότερος ξαδερφός σου, ο Μιχάλης Σπυριδάκης, στον ονόματό σου, που αγωνίζεται στην Under 19 του Εργοτέλη. Είστε μια οικογένεια που είστε μέσα στο ποδόσφαιρο και θέλετε να διακρίνεστε έτσι. Είστε μια ποδοσφαιρική οικογένεια, σωστά, η οικογένεια Σπυριδάκηδες στη Μεσαρά. Ναι, πολύ σωστά το λέτε αυτό. Εντάξει, εμάς μου αρέσει να παίζουμε το ποδόσφαιρο και να μιλάμε πολύ για το ποδόσφαιρο σαν οικογένεια. Μας αρέσει τώρα από το ποδόσφαιρο και όπως είπατε, ο θείος ο Γιώργος, ο Αλέκος και ο πατέρας μου παίξανε στον out, στον Τυμπάκι, στην πρώτη ομάδα. Είναι ωραίες αναμνήσεις τώρα, σαν να τις έχεις τώρα, σαν οικογένεια. Και τώρα, να το πω έτσι, τώρα είναι η σειρά μου και με τον ξάδερφό μου, τον Μιχάλη, είναι η σειρά μας τώρα να δείξουμε τι μπορούμε εμείς να δείξουμε στο ποδόσφαιρο. Ωραία, να πάρετε τα ενία λοιπόν από τους παλαιότερους εσείς. Αν και νομίζω ότι και εσύ με την πορεία σου στην Ολλανδία και ο Μιχάλης με την έτσι, ο ξάδερφός σου με την αξιόλογη πορεία που διαγράφει και στον Όφη τώρα και στον Εργοτέλη, νομίζω ότι τις έχετε ξεπεράσει. Και σίγουρα έχετε όλο το μέλλον μπροστά σας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα εσένα οι επόμενοι στόχοι σου ποιοι είναι. Βλέπουμε ότι από την Ολλανδία πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, πέρα από τον Γιακουμάκη, τώρα ο Παυλίδης, ο Ρότα, ο Χατζηδιάκος, είναι στις εθνικές ομάδες. Σίγουρα σκέφτεσαι κι εσύ κάποια στιγμή ότι θα μπορέσεις να φορέσεις τη φανέλα με το εθνόσημο. Σίγουρα θα είναι ένας στόχος αυτός, αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν βλέπω τόσο πολύ μπροστά. Εγώ το βλέπω. Δηλαδή, πιο μικρό στόχο. Τώρα, εγώ βλέπω το στόχο στην ομάδα, στην Go Ahead,
πώς θα πάω του χρόνου, τι θα γίνω με την προετοιμασία. Εγώ τα βλέπω πιο μικρά, δηλαδή, όχι τόσο μακριά, να σας το πω έτσι. Βήμα-βήμα, δηλαδή, με λίγα λόγια, βήμα-βήμα, έτσι. Ακριβώς, βήμα-βήμα. Δεν κοιτάω τόσο μακριά. Θα είναι ένα ωραίο στόχος να παίξω στην Εθνική Ελλάδος, αλλά κάτσε να το έχουμε πιο μικρά-μικρά, βήμα με βήμα και μετά βλέπουμε. Ωραία, ωραία. Σίγουρα λοιπόν στόχος σου βήμα-βήμα. Τώρα η καθιέρωση καταρχήν στην Go Ahead Eagles. Μακάρι να έρθει και μέσα από τα playoffs η άνοδος ή και η απευθείας άνοδος. Και προσωπικά τώρα έρχεται σε λίγες εβδομάδες, έρχεται το καλοκαίρι, τελειώνουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ολλανδία. Σίγουρα σκέφτεσαι και αυτό να έρθεις κοντά στους δικούς σου, στο καμιλάρι που τόσο αγαπάς, εδώ που είναι η οικογένειά σου, έτσι. Νομίζω ότι το καλοκαίρι θα σε βρει στην Κρήτη. Ναι, πρώτα να δούμε τι θα γίνει με τον κορονοϊό, να δούμε αν μπορούμε να έρθουμε και όπως διαβάζω τώρα τα τελευταία μηνύματα, μάλλον θα γίνει, αλλά πρώτα να περιμένουμε τις εξελίξεις με τον κορονοϊό, να δούμε πώς θα τα κάνει η Ελλάδα. Και αυτό, να... δηλαδή, είναι και αυτή η περιπέτεια να περάσει. Ακριβώς. Ελπίζω να έρθω βέβαια. Αυτός είναι βέβαια ένα ωραίο να δω πάλι την οικογένειά μου, γιατί είναι... τους λείπεις τώρα δηλαδή, και τώρα μιλάς τώρα μέσω τηλεφωνήματα ή μέσω μηνύματα, αλλά είναι πιο ωραία να τους βλέπεις από κοντά. Έτσι. Της οικογένειά σου και τους φίλους σου, αν γίνεται. Εντάξει, ελπίζω να έρθω στην Ελλάδα. Έστω και έτσι όμως, νομίζω σου μεταφέρουν τη θετική τους ενέργεια και τη δύναμη να τα πηγαίνεις καλά στην Ολλανδία. Μάλιστα. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα μας και ευχόμαστε να πετύχεις τους στόχους και τα όνειρά σου με την Go Ahead Eagles και γενικά τα ποδοσφαιρικά σου όνειρα. Σε ευχαριστούμε ναι, πολύ. Και εγώ θέλω, να είσαι και καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Γεια, να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, αυτό είναι ο Μιχάλης Σπυριδάκης, νομίζω. Εξαιρετικό. Αυτά τα παιδιά που κάνουν περήφανα. Ακριβώς. Την Κρήτη, την Ελλάδα στο εξωτερικό. Και πατούν τα πόδια τους χαμηλά. Έτσι, αθόρυβα. Είδες αυτό το παιδί αθόρυβα. Έχει δουλέψει πολλά χρόνια. Βέβαια. Και έχει φτάσει τώρα να πέσει σε επαγγελματικό επίπεδο στην Ολλανδία.